μιλώντας πάντα με γνώμονα το συμφέρον αυτού του τόπου και την αγάπη προς τον πολίτη. Ένα πολίτη ο οποίος δυστυχώς άγεται και φέρεται, εκβιάζεται, βιάζεται, ταλαιπωρείται, δεν ξέρει την όλη αλήθεια, του λένε και καλυμμένα πράγματα, τον κοροϊδεύουν. Βλέπω το τι γίνεται μέσα στη Βουλή και πρέπει να σας πω, μετά από 40 χρόνια, 20 σαν κοινωνικός και αλλά τόσο ως δημοσιογράφος, αισθάνομαι μία, θα έλεγα, ιδέα. Τι συμβαίνει εκεί μέσα, τι γίνεται, τι θα να πετύχουν. Ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον, ο ένας εγκαλεί τον άλλον. Δεν ακούω όμως λύσεις σε ουσιαστικά προβλήματα που έχει ο κόσμος. Ακούω διάφορες αλχημίες, ακούω διάφορες ανοησίες, ακούω καυγαδάκια, αλλά ουσία δεν ακούω. Πώς θα βγούμε από τη μέγενη που μας έβαλε ο παλαιοκομματισμός? Γιατί στη μέγενη δεν μπήκε ο ελληνικός λαός, να επεφάσει μια μέρα, ξύπνησε και είπε «Τι ωραία να στραπατσάρω τη ζωή μου». Κάποιοι χρόνια τη στραπατσάρζαν τη ζωή του με την ανοχή του λαού. Και η ανοχή αυτή δεν δόθηκε, αν θέλετε, συνειδητά. Δόθηκε χωρίς να γνωρίζει ο λαός τι γίνεται. Εγώ δεν είμαι από εκείνους που κρύβομαι και δεν θα κρυφτώ ποτέ. Ούτε με ενδιαφέρουν οι αλώσεις συνειδήσεων, ούτε οι αλλοιώσεις συνειδήσεων. Με ενδιαφέρει η πραγματικότητα, αυτή η οποία απορρέει από τα αυθεντικά γεγονότα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν στην πρόσφατη ελληνική ιστορία. Ήρθε ο Παπαδόπουλος στα πράγματα του 1967. Κάποιος τον έφερε. Ποιοι τον φέρανε? Αυτοί που στρώσανε με ροδοπέταλα το δρόμο του. Και ποιοι ήταν? Εκείνη η φουρνιά των πολιτικών. Δίνει ο λαός 64%, 54% το 64% στον Παπανδρέου και ύστερα από λιγότερο από 1,5 χρόνο, καταποτίζεται, εξαφανίζεται. Και έρχονται διάφορα ανδρίκελα στα πράγματα, σε μία αγωνία να καθυστερήσουν οι εκλογές, να πάνε πίσω κτλ. Και από το 65 φτάσαμε εσείως στο 67 να γίνουν εκλογές εκεί στα τέλη Μαΐου και βρέθηκε στην εξουσία το κόμμα που είχε πάρει 20 μονάδες κάτω. Η Νέα Δημοκρατία με τον Παναγιώτη Κανελόπουλο. 4 Απριλίου. Αυτό ήταν μια πολιτική αναρθογραφία. Δεν υπάρχει σοβαρός επιμελής άνθρωπος που να ασχολείται με την ιστορία και μη λέει ότι είναι αναρθογραφία. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, πίεζε με διάφορες κινήσεις, συμμετείχε σε διάφορα κόλπα, ήταν μέσα στη φύση του, τροτσκιστής στα νεανικά του χρόνια, πήγε να φτιάξει τον Ασπίδα, απάντηση στον Ιδέα και εν πάση περιπτώσει ο τελικός του στόχος ήταν να προκαταλάβει αυτό το οποίο ετοίμαζαν οι Παπαδόπουλος και λοιπή κομπανία. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ο Παπαδόπουλος βεβαίως σου λέει, έρχεται ο Ανδρέας, 100% ερχόταν ο Ανδρέας, θα καβαλήσει τον πατέρα του, θα μας δέσει όλους, οπότε πάμε να τους δέσουμε εμείς. Όπερ και γένετο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Είχαμε μια δικτακτορία στη θέση μιας εντελώς κολοβής δημοκρατίας. 7 χρόνια λοιπόν ζήσαμε χωρίς ελευθερία. Ζήσαμε με λογοκρισία, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια. Πέραν αυτών, εάν μπορείς να παραμερίσεις αυτά, ζήσαμε την καλύτερη οικονομική ευημερία που γνώρισε η Ελλάδα ποτέ. Ποτέ. Να θυμίσω ότι στον προηγούμενο αιώνα, σαν και σήμερα, το 31, έκοψε σχεδόν στη μέση τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων ο μεγάλος για την εποχή εκείνη Ελευθέριος Βενιζέλος. Έτσι, για να ξέρουμε. Ευημερία
Είδαμε την επταετία του Παπαδόπουλου. Είδαμε μια σταθερότητα στη χρυσή λίρα, 300, από την ημέρα που την έβαλε ο Μαρκεζίνης το 52, 53, μέχρι και την πτώση της δικτατορίας. Είδαμε το δολάριο 30. Η δραχμή είχε γίνει το ισχυρότερο νόμισμα στην Ευρώπη. Στην υγειά σας. Πήγαινες με χιλιάρικο στο Λονδίνο και πέρναγε όσο η στερλίνα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει ότι είχαμε μηδέν ανεργία, δεν υπήρχε άνεργος. Δεν υπήρχε άνεργος, 2 εκατομμύρια άνεργοι που έχουμε σήμερα. Δεν υπήρχε. Θυμάμαι, ήμουνα πιτσιρικάς τότε, υπηρετούσα εθελοντή στη θητεία μου και μία ημέρα που δεν ήμουνα υπηρεσία, μου λέει ο πατέρας μου, Σάββατο μου φαίνεται, πάμε να πάρουμε, μου λέει, έναν εργάτη να βάψει και κάτι στο σπίτι. Πήγαμε λοιπόν εκεί που ήταν το Δημαρχείο και παίζανε τάβλη και είχε μία ταμπέλα στην πλάτη της καρέκλας ο Μπογιατζής. Μεροκάματο 1000, δεν θυμάμαι καλά, μην ενοχλείτε. Μην ενοχλείτε. Ή το 1000 ή 950 δεν υπάρχει. Και κάναμε ολόκληρη συζήτηση με τον πατέρα μου, επιτρέψτε μου να τον φιλόσοφο, για που είχε φτάσει η κατάσταση. Μην ενοχλείτε, τόσα. Τώρα, όσο και όσο, όλοι παραδίονται. Δώσ' μου ένα πιάτο μακαρονάδα και σου βάψα το σπίτι. Εκεί ήρθε η κατάσταση. Μετά από 40 χρόνια μεταπολίτευση. 40 χρόνια. Δεν υπερασπίζομαι τη Χούντα. Υπερασπίζομαι την πραγματική διάσταση των πραγμάτων. Ευημερία μεν, ελευθερία δε, όχι. Δεν μπορούσε να πεις ό,τι ήθελες. Την τελευταία χρονιά αφέθηκε κάπως το θέατρο και έλεγε κάποια πράγματα, με κάποιες παραστάσεις, με πολλά υπονοούμενα, τότε ιδίως με τον Σταύρο τον Παράβα. Δεν είχαμε δημοκρατία. Είχαμε όμως φαΐ. Είχαμε όμως δουλειά. Αγόρασε ο κόσμος σπιτάκια. Και έρχεται το 1974. Όλοι μας με κεριά, θυμάμαι τότε, ήμουνα επίστατος και την κοπάνισα και γύριζα την Αθήνα με κεριά, γιατί ερχόταν η δημοκρατία και ο Καραμαλής εκεί το βράδυ. Τώρα βέβαια, εάν ξέραμε ότι αυτή η μεταπολίτευση τι θα μας έφερνε, μάλλον τα κεριά θα τα βάσαμε κάπου αλλού, ξέρω εγώ, σε ένα παγκάρι. Είχαμε ολοκληρωθεί ο Καραμαλή. Ο Καραμαλής, εμφανώς επηρεασμένος από την σοσιαλιστική λογική που επικροτούσε τότε στη Γαλλία, ήρθε εδώ και κρατικοποίησε τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Ολυμπιακή, κρατική από τον Νάση. Λεωφορεία, κρατικά από τους ιδιώτες. Τα ναυπηγεία, κρατικά. Το Χίλτον, κρατικοποιήθηκε. Οι τράπεζες, εμπορική, ιωνική, Πειραιώς, όλες κρατικοποιήθηκαν. Τα πάντα κρατικοποιήθηκαν. Δηληστήρια, τα πάντα κρατικοποιήθηκαν. Μπήκαμε λοιπόν σε μια διαδικασία. Ήρθε ο Παπαδρέου, ο οποίος την πρώτη μέρα για να είναι αρεστός, λέει διπλασιάζω μισθούς, τετραπλασιάζω τις ημέρες της αδείας το καλοκαίρι και ήρθαν οι εταιρείες και έσκασαν. Δεν μπορούσαν να το παρακολουθήσουν. Είχε έρθει και ο άλλος ευλογημένος από το Άγιο Πνεύμα, ο Έβερτ, και έφερε τον νόμο με τα πανωτόκια για να ευνοήσει τις τράπεζες, γιατί πάντα ο μέγιστος playmaker ήταν οι τράπεζες. Πανωτόκια.
Κάθασαν να κλείνουν οι Κολοσσοί. Πειραϊκή Πατριαρχία, 6.000 εργαζόμενοι. Αιγαίο, όλη η κλωσφαντουργία, η Ιζόλα, τα πάντα. Η βιομηχανία του 65-75 δεν υπάρχει σήμερα. Δεν υπάρχει σήμερα. Δεν υπάρχουν οι Κόλωσοι που να παράγουν, να κάνουν εξαγωγές, να έρχεται καυτό χρήμα στην Ελλάδα. Τότε οι άδελοι πόροι, για μη γνωρίζοντες, άδελοι πόροι είναι ο τουρισμός, το μεταναστευτικό και το ναυτιλιακό. Αυτά δεν υπάρχουν σήμερα. Γέμισαν ταμεία. Γέμισαν ταμεία. Και κυρίες και κύριοι, κάτι ο νόμος του Εύρωτη με τα Πανατόκια, κάτι η πολιτική του Παπανδρέου με ξένα κόλυβα, έφεραν τον κατήφορο. Άρχισαν να κλείνουν τα εργοστάσια. Εργοστάσια τα οποία έπρεπε να μείνουν ζωντανά για να καλυφθούν θέσεις από όλους αυτούς τους μουσάτους του Πασόκ. Ήταν επαναστάτες, ήταν Τζε Γκεβάρα. Τώρα μας γίνανε, ξέρω εγώ, του Σαλονιού. Έτσι για να ξέρουν. Άντε, προβληματική μία, προβληματική άλλη. Βάζανε συμβούλια, τους αλλάξανε τα φώτα. Δεν ενδιαφερόταν κανείς, ουδής ενδιαφερόταν. Μόνο για να τρώνε τα συμβούλια. Άντε και να δανειζόμαστε λεφτά. Άντε να δανειζόμαστε λεφτά. Και έλεγε ο κάθε λογικός άνθρωπος, πού πάει ρε παιδιά το πράγμα. Πότε θα σκάσει. Όλοι ξέραμε ότι θα σκάσει. Το πότε δεν ξέραμε. Έσκασε το 8-9. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έρχεται μετά ο άνθρωπος των Γερμανών. Ο άνθρωπος των Γερμανών δηλαδή, έτσι. Θα τον πείτε βέβαια και ο Μητσοτάκης τι ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Σιμίτης, ο άνθρωπος των Αμερικανών, των Γερμανών, και λέει, άντε θα μπούμε στην ΟΝΕ. Πώς θα μπούμε στην ΟΝΕ. Γιατί να μπούμε στην ΟΝΕ. Τι εξυπηρετεί. Θα μας σώσει το ευρώ. Θα μας κάνει το ευρώ. Όλοι. 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 Η μόνη εξαίρεση. Ο Λυκνός Ημέτρος. Είχα αποδεσμευτεί από τα δεσμά της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή μέσα στο Μαδρί, την είχα κάνει. Παιδί του Αβέροφ κι εγώ, όπως και ο Σαμαράς εξάλλου. Και είχα ακούσει ότι ο οποίος βγαίνει από το Μαδρίτη τρώνε λύκη. Αλλά αυτό που είχα ακούσει ιδιαίτερα καλά και δεν είχα ακούσει άλλοι, ότι αυτό αφορά τα πρόβατα. Όχι τα κρυάρια. Βγήκα έξω λοιπόν και άρχισα να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Ήταν 2001, Ιούνιος περίπου, και σε 6 μήνες θα μπαίναμε στο ευρώ. Σιμίτης. Μας κορόιδεψε. Μας είπε το παραμύθι. Δηλαδή είδαμε το τυρί, δεν είδαμε τη φάκα, κυρίες και κύριοι. Δεν είδαμε τη φάκα. Και έλεγε το τυρί. Ότι δεν θα έχουμε υποτιμήσει το νομίσμα, δεν θα έχουμε. Δεν μας είπε όμως για να τιμήσεις. Ότι ξαφνικά το ευρώ που είχε 0,87 του δολαρίου. Δηλαδή με ένα ευρώ έπαιρνες 0,87 του δολαρίου. Και έφτασε κάποια στιγμή να έχει 1,60, δηλαδή ήθελες 1,60 δολάρια για να πάρετε ένα ευρώ. Αυτό με ενοφελούσε τη Γερμανία, που οικονόμησε, που ήθελε να χρηματοδοτήσει την Ανατολική Γερμανία, που ήταν πιο πιναλέ από ό,τι είμαστε εμείς σήμερα. Όμως δεν μπορούσαμε να αντέξουμε εμείς. Λαχανιάσαμε. Μπήκαμε που μπήκαμε κατάκοποι και από μια χαραμάδα την ώρα που έκλεινε με μακροβούτι και τα λοιπά. Και μόλις μπαίνουμε μέσα, ενώ δεν είχαμε πάρει δύο αναπνές, αρχίζει πάλι το τρέξιμο και ο μαραθώνιος και τα εμπόδια και τα εμπόδια και τα εμπόδια για να φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτό το οποίο φτάσαμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν αλλάζει. Ό,τι και να κάνουμε δεν αλλάζει. Το φώναζα εγώ, τους έλεγα. Αυτό το ευρώ θα φέρει πείνα, θα φέρει καταστροφή. Πριν εφαρμοστεί, εγώ ερωτώ και θέλω να μου το πείτε με το χέρι στην καρδιά. Ό,τι κι αν είστε, Νεοδημοκράτες είστε, ΣΥΡΙΖΕΙ είστε, ΠΑΣΟΚΙ είστε, ό,τι κι αν είστε. Ποιος άλλο, ρε παιδιά, το είπε τότε στο λαό. Ποιος άλλος το είπε. Πέρα του ρομαντικού Καρατζαφέρη, ποιος άλλαξε τα μάτια, το πήρε πρόσεξε
έρχεται καταστροφή. Τώρα το ομολογούν όλοι. Για φανταστείτε όμως ότι εγώ όλα αυτά τα έλεγα 13 χρόνια πριν. Για να τα ακούσουμε τι έλεγα. Εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά να μπούμε στο ευρώ. Προβλήματα θα μας δημιουργήσει, τριβές θα μας δημιουργήσει, ελλείμματα θα μας δημιουργήσει, πίνες θα μας δημιουργήσει, άνοιγμα της ψαλίδας θα μας δημιουργήσει. Ελλείμματα θα μας δημιουργήσει, πίνες θα μας δημιουργήσει, άνοιγμα της ψαλίδας θα μας δημιουργήσει. Αν δεν έχεις νόμισμα, δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Θα μπορούσαμε να κρατήσουμε μία σχέση, όπως αυτή της Αγγλίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου υπάρχει η Στερλίνα, διαπραγματεύεται η Στερλίνα, παρακολουθεί η Στερλίνα βέβαια το δολάριο και όχι το ευρώ, με τα δικά της ωφέλη. Θα μπορούσαμε λοιπόν και εμείς να ακολουθήσουμε μία τέτοια πολιτική, τη δραχμή να μείνει απ' έξω και να μπορούμε να παίζουμε τα δικά μας τα παιχνίδια σε σχέση με το δολάριο, και εν συνεχεία και σε σχέση με το ευρώ. Η ισοπαίδωση και αυτή με βρίσκει εντελώς διάφορο. Εξάλλου, όπως και το κάνουμε, με κάτι τέτοια πληγώνεται βάνασα, ίσως και με ανήκει στη βλάβη, η έννοια της επάρκειας του κράτους. Όταν ένα κράτος δεν έχει νόμισμα, από εκεί πέρα, κυρίες και κύριοι, είναι σαν ένα αυτοκίνητο που δεν έχει τιμόνι. Τι να το κάνεις αυτοκίνητο που δεν έχει τιμόνι, μπορεί να πάει και με 100 χιλιόμετρα. Άμα δεν παστρίψεις, δεν έχεις αυτοκίνητο. Αν δεν έχεις νόμισμα, δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Έλεγα τότε, κυρίες και κύριοι. Αυτά έλεγα. Και στον Καραμαλή, και στον Σιμίτη, και στον Παπαδρέου, και σε όλη αυτή την καλοπαρέα. Αυτά έλεγα. Δεν ακούγε κανένας. Δεν ακούγε κανένας, παιδιά, αυτό θα συμβεί. Τα φώναζε. Δεν πάει πει κάποιος δεν άκουσα. Το έλεγα. Με όσες δυνάμεις είχα τότε. Λιγότερες ίσως από σήμερα. Το έλεγα όμως. Τώρα όλοι λένε αμάν. 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 Το έλεγα. Γυρίζω λίγο πιο πίσω, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Γιάννος Παπαντονίου και ο κύριος Σιμίτης εξαπάτησαν τον Νικόλαο για το χρηματιστήριο, ότι θα πάει 7.000, και πήγαινε ο κόσμος και έπαιρνε δάνεια, τα οποία δεν πάει ξεπληρώσει σήμερα, για να πάρει μετοχές. Θυμάμαι κοπέλες, απλές κομμώτριες πέρα στο χρηματιστήριο, ότι είχαν μαζέψει για την πρίκα τους, εξαφανίστηκαν, εφάπαξ εξαφανίστηκαν, σπίτια μπήκαν υποθήκη. Τότε με εκείνη τη μανία, παίξτε χρηματιστήριο, παίξτε χρηματιστήριο, παίξτε χρηματιστήριο. Όλος ο κόσμος για να τα φάνει πονηρή. Κάποιος όμως το έλεγε. Θυμάμαι ο Καμένος τότε στη Νέα Δημοκρατία, μάζευε λεφτά. Ας μιλήσει ο Γιακουμάτος πόσα του έφαγε για το χρηματιστήριο. Εδώ να παίξουμε, να παίξουμε. Ήταν μαζί στο κλαμπ, κυρίες και κύριοι. Μαζί ήταν στο κλαμπ του χρηματιστηρίου. Ας πει ο Γιακουμάτος πόσα του έφαγε ο Καμένος. Αν του έφαγε. Εγώ έχω ακούσει. Δεν ξέρω. Έπεσε σαν τρελός. Ή κάποιοι άλλοι που παίζανε. Παίζανε. Και φώναζε κάποιος. Για να ακούσουμε τι φώναζε και έλεγε κάποιος. Όλο αυτό το θεμέλιο δεν είναι ισχυρό. Δεν είναι από μπετό, δεν είναι από χάλιβα. Έχω την αίσθηση ότι είναι μάλλον από πούπουλα, είναι μάλλον ρευστό και υπάρχει κίνδυνος στον πρώτο κλειδονισμό να βρεθεί όλο ως ένα ερείπιο επιγής. Παίζουν με το χρηματιστήριο και εκεί είναι η μεγάλη απάτη, η μεγάλη κομπίνα που ο εισαγγελέας, για δεύτερο μήνα τα λέμε, δεν συγκινείται. Ξυπνητήρια λοιπόν ο εισαγγελής για να μπουκάρει κάποιος στο χρηματιστήριο της Αθήνας, εάν έχει τα κότσια. Εσείς θα θέλατε να μην υπάρχουν καταγγελίες, να συνεχιστεί το γαϊτανάκι της ανόδου με τα πύληνα πόδια από κάτω και όσοι καταστραφούν, οποτεδήποτε καταστραφούν, καλώς καταστράφησαν. Όχι, εγώ είμαι αυτός που φωνάζω και λέω τώρα, προσέξτε, είναι κομπίνα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν λόγους το χρηματιστήριο είτε με αυτόν τον τρόπο είτε με τον άλλο τρόπο να είναι ψηλά για να καρπούνται κάποια χρήματα. Τώρα το χρηματιστήριο, κακά τα ψέματα, είναι σαν το μεσολόγιο. Το μεσολόγιο στις 10 Απριλίου πρέπει να κάνει ουραϊκή έξοδο. Και όσα χάσουν και όσα μείνουν, και όσοι ζωντανοί και όσοι να αφήσουν το υπόλοιπο των
του βιός τους εκεί μέσα. Να λακίσουνε. Λέγα κύριε και κύριοι, τα έλεγα σε όλους τους τόνους. Τα έλεγα. Κάποιοι άκουσαν και σώθηκαν. Θυμάμαι μια φορά είχα πάει στον Βόλο σε μια ομιλία και ήταν σοβαρός άνθρωπος, γονιπετής μπροστά μου, γιατί μέσα σας μου λέει 110 εκατομμύρια σε δραχμές τότε. Λέω τι να κάνω για να το λέει ο Καρατζαφέρης και να φωνάζει κάθε μέρα. Τα πήρα και σώθηκα, μου λέει, ενώ ο γείτονάς μου πάει να αυτοκτονήσει. Χρηματιστήριο. Ποιος έλεγε στον Νικόλαο την αλήθεια, ο Καρατζαφέρης ή Νέα Δημοκρατία και Πασό που από κοινού παίζανε. Παίζανε κυρίες και κύριοι. Παίζανε. Θυμάμαι τότε είχαν οικείους τραπεζίτες. Τα κόμματα τους λέγανε τι και παίζανε τα λεφτά του κόμματος και μπορούσαν και κάνανε δουλειές. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο λαός, πού να ξέρε, πού να ξέρατε, μωρέ πολίτες, το τι γίνει εις βάρος σας. Πού να ξέρετε ότι έπαιζαν τα κόμματα, έπαιζαν αυτά που τους λέγανε από μέσα οι δικοί τους οι άνθρωποι που τους είχαν διορίσει στις καρέκλες, έπαιζαν, κονόμαγαν τα δικά σας τα λεφτά που παίζατε εσείς που δεν ξέρατε, οι αμύητοι. Φώνασα, κομπίνα. Θυμάμαι τότε και ένα σποτ εκεί την εποχή που έπαιζε το Πασόκ, για να το δούμε. 1 εκατομμύριο Έλληνες επενδύουν σε μετοχές. Γι' αυτό γνωρίζουν πολύ καλά την αλήθεια για τη σχέση του χρηματιστηρίου με την ανάπτυξη και με τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με την ενίσχυση της απασχόλησης. 1993 με τη Νέα Δημοκρατία ο δείκτης στις 950 μονάδες. 1999 με το Πασόκ ο δείκτης στις 4.000 μονάδες περίπου. Σήμερα 1 εκατομμύριο επενδυτές, όπως και όλοι οι Έλληνες, ξέρουν ότι οι μετοχές έχουν αξία. Δεν θέλουν πειράματα και παιχνίδια. Τα πειλήματα είναι υπαρκτά για όλους. Όχι στην αστάθεια. Όχι σε πειράματα και περιπέτειες. Ναι στη σταθερότητα. Ναι στην ασφάλεια. Ναι στην ανάπτυξη. Σκέφτομαι, συγκρίνω. Αποφασίζω, ψηφίζω. Πασό, πότα η Ελλάδα. Αυτά μας λέγανε κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για πολιτικούς απατεώνες ή όχι. Πρόκειται για πολιτικούς απατεώνες που κυβερνάνε σήμερα ακόμα οι πολιτικοί απατεώνες. Ακόμα. Άκουγε ο κόσμος, σαν και εγώ στο χρηματιστήριο, μπαμ, βουλιάξαν όλοι, έχουν πάρει δάνεια. Τα δάνεια γίνανε κόκκινα τώρα και παρακαλάνε τους να κάνουν με δόσεις. Δάνεια. Έπαιρνε δάνεια ο κόσμος. Θυμάμαι μια εποχή που οι τράπεζες δίναν μακαρονάδες. Έλα πάρεις δάνειο σε 20 λεπτά και θα δώσουμε και μια μακαρονάδα, θα δώσουμε και ένα σεντόνι. Θα δώσουμε και ένα τσαντάκι με προφυλακτικά. Αυτά είναι κυρίες και κύριοι. Κοροϊδέψαν τον λαό. Χρηματιστήριο, τον κοροϊδέψαν. Ευρώ, τον κοροϊδέψαν. Με τα δάνεια, τον κοροϊδέψαν. Πνίγονται όλος ο κόσμος τα δάνεια, κρύβεται. Εγώ έχω στο τηλέφωνο, έχω απόκριψη, αντιλαμβάνεστε τον λόγο. Δεν μου απαντάει κανείς. Δεν μου απαντάει κανείς. Γιατί? Γιατί φοβάται πως είναι η εταιρεία που τους κυνηγάει. Για τα λεφτά. Πάρτε δάνεια. Τους θυμάμαι όλους και τους μεν και τους δε. Πάρτε δάνεια. Ελάτε πάρτε δάνεια. Να πάρτε δάνεια. Κορόιδεψαν και εξαπάτησαν τον κόσμο και το Πασό και η Νέα Δημοκρατία. Με τα δάνεια τότε. Οι τράπεζες. Ναι ή όχι. Θέλω κάποιος να το διαψεύσει. Αρκενό 54-660. Ξέρω ποιοι βλέπουν. Πείτε όχι, δεν είναι έτσι. Δεν κορόιδεψε ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το Πασό. Αφήναν εξέλεκτα τους τραπεζίτες να πέσουν. Λες και δεν υπήρχε διοίκηση της Τράπεζας Ελλάδος. Μίλησε κανείς τότε? Ναι, μίλησε. Για ακούστε τι έλεγε στον κόσμο για τα δάνεια. Είναι τεράστιο το πρόβλημα των δανείων. Βέβαια, με πάρα πολύ σεβασμό θα ψέξω κάποιους που πήγαν και έσπευσαν να πάρουν τα δάνεια παρά την παρότριση τη δική μας να μην πάνε. Ακούστε το με όλη τη βαρύτητα που μπορεί να έχει η φράση. Εάν κάποια στιγμή βρεθείτε σε ένα μεγάλο διήλυμα, τεράστιο, και πρέπει να διαλέξετε μεταξύ μιας ένεσης ηρωίνης και ενός δανείου, πηγαίνετε στην ηρωίνη. Ξέρετε τι σοβαρό πράγμα είναι τα ναρκωτικά. Δεν υπάρχει γυρισμός. Σας βάζω λοιπόν όμως αυτό το τεράστιο διήλυμα για να καταλάβετε πόσο σοβαρότερο είναι το δάνειο. Δεν θα απαλλαγείτε ποτέ. Θα σας κυνηγάει από πίσω.
Γιατί το ένα δάνειο φέρνει το άλλο και το δεύτερο το τρίτο. Λέει, έχει πάρει 7-8 δάνεια και δεν μπορεί να τα φέρει βόλτα. Έλα να τα σουμάρουμε, να χρωστά σε μένα ένα και να πληρώνει ένα. Και αρχίζει ο αγώνα και να το κυνήγει και να πληρώσουμε, να πληρώσουμε. Και καθιστάτε τον εαυτό σα, καθίστε τον εαυτό σα όμοιρο ήλωτα αυτή τη προσπάθεια. Μην παίρνετε δάνεια. Κυρίε και κύριοι, πόσο πιο ξεκάθαρα να το πω. Έλεγα τότε διαρκώς, χρόνια, μεταξύ ανάγκη να πας στην τράπεζα και δώσει ηρωίνη, υποτιμήσα την ηρωίνη. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από την ηρωίνη, το ξέρουμε όλοι μας. Δεν έχει γυρισμό η ηρωίνη. Αλλά μπορείς από την ηρωίνη να σωθείς. Μπορείς, αν δέχεται ένας στους χίλιους να γλιτώσει. Από τα δάνεια κανείς. Κανείς. Έτσι και μπει η τράπεζα μέσα, να που θα καταντήσει. Σήμερα όλοι βρίσκονται, αμάν. Θα γίνουν τα δάνεια, τι θα γίνει με τα κόκκινα, τι θα γίνει έτσι, τι θα γίνει έτσι, τι θα γίνει έτσι. Τους έχει φύγει η ψυχή, έχει σπάσει η καρδιά τους, έχουν τρελαθεί στα κεφαλικά, δεν υπάρχει στο σπίτι μέσα ηρεμία, σου ζητάει άλλο τα δάνεια, σου πάρει το σπίτι, σου κάνει. Γιατί κύριε και κύριοι, άντε πέραν όλοι δάνεια, άντε δάνεια. Δεν είπε κανείς το λαό αυτό, ο Καρατζαφέρης το είπε. Άρα λοιπόν μέχρι στιγμής έχουμε. Χρηματιστήριο μην παίζετε, θα σας την κάτσουν. Δάνεια μην παίρνετε. Θα σας πάρουν από πίσω σε όλη τη ζωή. Το ευρώ θα φέρει πείνα. Επίτε μου κύριε και κύριοι, σε μια ανάλυση που έκανε ο Καρατζαφέρης έπεσε έξω. Όχι σε αυτό κύριε Καρατζαφέρη, έχει πέσει έξω. Πείτε μου. Τα καταθέτω όλα με παρησία και ενδιαφέρον. Θα ήθελα εσείς λοιπόν να μου πείτε κάποιον άλλον που σε αυτά τα κυρίαρχα θέματα που άλλαξαν τη ζωή του Έλληνα, της ελληνικής οικογένειας, να έχει πει κάτι ανάλογο. Έναν. Ήταν μαζί στο χρηματιστήριο. Μαζί ήταν στο χρηματιστήριο. Μέσα στη Βουλή, ρωτήστε, παίζανε. Και από εδώ και από εκεί. Μέσα, μέσα. Ήτανε στο ευρώ μαζί. Από κοινού. Ρώτησαν τον Νικολαό. Όχι. Από κοινού το απεφάσαν να μην γίνει δημοψήφισμα. Δίναν δάνεια. Ναι. Και επί κυβερνήσεως Καραμαλή και επί κυβερνήσεως Σιμίτη το ίδιο παραμύθι. Τι άλλο θέλετε κυρίες και κύριοι, πείτε μου τι άλλο θέλετε. Τώρα σας λέω λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι είμαστε πριν από 4 χρόνια. Γιατί τώρα είναι η απειλή ότι έρχεται ο Τσίπρας. Το λέω σε όλους τους τόνους. Δεν τον εμπιστεύω. Δεν έχει το υπόβαθρο πρώτον, δεν θέλω να πω χαρακτηρισμούς οι οποίες τηλεοπτικός είναι βλαπτική, αλλά δεν πιστεύω. Την όλη δω. Βγήκε προχτές 2014 να ορκιστεί στον Άρη Βελουχιώτη και στον Μπελογιάννη. Δημόσια, στην νεολαία. Σε παιδιά που δεν είχαν γεννηθεί, μήνυμα εδώ είμαι εγώ, δεν αλλάζω. Εγώ έχω Άρη Βελουχιώτη και Μπελογιάννη πρότυπο. Αυτός είμαι. Προσέξτε, συμβόλαιο, για να πει εχθές ο Γιώργος ο Βλάχος σε μια εκπομπή που είχα πάει του Άκη του Παυλόπουλου εχθές στο Blue Sky, ότι εάν έρθει ο Τσίπρας θα έχουμε φίλιο, πολύ τραβηγμένο, αλλά μια δέσμευτη και ελεύθερη ανάλυση του ανθρώπου. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τώρα ένα μικρό απόσπασμα από το Blue Sky και αμέσως μετά να θυμίσουμε τι έλεγε προχθές ο κύριος Τσίπρας, γιατί κάποιοι τον ξεχάσει. Κάποιοι αστεί οι οποίοι γέρνουν προς τα εκεί. Έρχονται χειρότερα. Τα βάσανα, οι ταλαιπωρίες που σας προσέφερε το ευρώ, το χρηματιστήριο και τα δάνεια θα είναι παιδική χαρά μπροστά σε αυτά τα οποία έρχεται. Εγώ τα λέω και αμαρτία δεν θα έχω. Εγώ σας φωνάζω και σας λέω. Και βεβαίως, για να το πω άλλη μια φορά, δεν έρχεται ο Τσίπρας, τον κουβαλάει ο Σαμαράς με την πολιτική του και τα καμώματά του, μαζί με τον Βενιζέλο. Τον κουβαλάνε και έχουν ευθύνη γι' αυτό και πρέπει να απολογηθούν, γιατί μας τον φορτώνει. Κάναν που κάνανε τόσες, όπως θέλετε πείστε τις, αλλά όχι και αυτό. Λοιπόν, για λίγα λεπτά ένα μικρό απόσπασμα από την συνάντηση με τον Γιώργο τον Άκη τον Παυλόπουλο, τον Γιώργο τον Βλάχο και τον Γιώργο τον Γουλαδάκη. Το ερώτημα είναι με φόντο τις εξελίξεις
και το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί, κλίμα ακραίας πόλωσης μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Και το πρώτο μου ερώτημα είναι αν βλέπετε αυτό το κλίμα να οδηγεί μοιραία σε κάλπες ή αν αντίθετα είναι μπαλωθιές χωρίς περιεχόμενο, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Αυτό που πρέπει να ομολογήσουμε όλοι είναι ότι δεν έρχεται ο Τσίπρας, δεν έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, τον κουβαλάει στην πλάτη ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος με την πολιτική του, έτσι. Η πολιτική αυτή φέρνει τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ακούω πάρα πολλούς να λένε, ξέρω εγώ, ο νέος Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου ερχόταν μόνος, τον επελάβνων. Εδώ τον κουβαλάει ο Σαμαράς, δηλαδή, και κάνει φιλότιμες προσπάθειες ο ΣΥΡΙΖΑ να μην έρθει και ο Σαμαράς κάνει ακόμη πιο φιλότιμες να τον φέρει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι οι εκλογές είναι πιθανές ανά πάσα στιγμή εάν προκύψει ένα ατύχημα. Είμαι δε έντονα προβληματισμένος. Τι στο καλό θέλανε αυτή την ψήφο εμπιστοσύνη, προσπαθώ να καταλάβω. Δηλαδή ο Σαμαράς για να βγει νικητής την Παρασκευή και να πει είμαι Γκανιάν, είμαι Καβάλα στο άλογο, πρέπει να πάρει 180. Να πάρει κάτω από 180, γιατί αυτομάτως. Με 151 είναι εντάξει, μια χαρά. Με 151, αλλά ο άλλος θα έχει πάρει 149. Οπότε σου λέει ποιο 120 είσαι, κύριε, άντε τελείωσε. Αρχίζει λοιπόν και δυναμητίζει, υπονομεύει την τελική προσπάθεια και στόχο που είναι να βγάλει προδημοκρατίας. Όταν λοιπόν σήμερα στην πρόταση εμπιστοσύνης, που είναι σαν πρόταση μορφής, έτσι, από την άλλη πλευρά, έχει μόλις 154, όλο τι που πας, άντε, στα παράτατα. Γιατί δεν πήγατε το Σάββατο, στην, να πάω στα επέτεια, στα 40 χρόνια. Και γιατί να πάω. Γιατί να πάω. Εδώ δεν πήγε ο Πολύδωρος, έφυγε πριν 6 μήνες. Εγώ να πάω μετά από 14 χρόνια. Να πάω πού. Εδώ υπήρξε. Άρα δεν θέλετε να γυρίσετε. Μα δεν θέλω καθόλου πιο. Δεν τίθεται αυτό, κύριε Βλάχο. Δεν τίθεται. Κατά καμία έννοια. Μα δεν τίθεται θέμα. Όχι, εσείς όμως. Όχι, δεν τίθεται θέμα. Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει, δεν με απασχολεί. Το μαγαζί αυτό, προσπαθώ να το πω έτσι με τον πιο τρυφερό τρόπο. Είναι υποδιάλυση, φαίνεται. Δηλαδή, το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Ο καθένας λέει το μέχρι το κοντό του. Ξέρω εγώ, αποφασίζει ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς. Ή αποφασίζει, ξέρω εγώ, ο οποιοσδήποτε από κάτω, ξέρω εγώ. Ο Βενιζέλος. Δεν ξέρω αν Βενιζέλος. Αυτά ήταν και καλά το Βενιζέλος. Παρακάτω, εγώ άκουσα, ξέρω εγώ, μια δημοσιογράφο βουλευτή. Τη θυμάμαι τότε επί Χούντας να κάνει μια εκπομπή. Και την χορεύτρια. Είπε Σούργελα, λέει, όλα τα Σούργελα. Επομένως, έκαψε τον αρχηγό της. Δεν ξέρω, Σούργελα είναι ο Πολύδρας, είναι ο Νικολόπουλος, είναι ο Ψωμιάδης που μέχρι χθες ήταν μέσα εκεί. Επομένως λοιπόν, δεν ξέρεις ποιος. Και μετά είναι διάφορες ομάδες, είναι φύλαρχοι εκεί μέσα. Ο ένας προστατεύει το φύλαρχο Α, ο άλλος το φύλαρχο Β, ή πιστεύει τον προστατεύει. Άρα λοιπόν εκεί μέσα να πάει να κάνεις τι. Θα κατέβετε στις εκλογές εσείς. Βεβαίως και θα κατέβουμε στις εκλογές. Με το λαϊκό ορθόδοξο. Σε όλη την Ελλάδα, ως λαϊκός ορθόδοξος, φυσικά, όπως κατεβήκαμε και σε ευρωεκλογές, όπως μας λέγανε θα πάρουμε 0,5 το Σάββατο το βράδυ, και μάλλον σε ένα κανάλι που ήσασταν πριν εσείς, και πήραμε 2,8 σε 24 ώρες. Έτσι. Λοιπόν, με κόντρα όλα αυτά τα γιατί πράγματα. Γιατί δώσατε πολύ μεγάλη προσωπική μάχη. Και θα δώσω και τώρα. Δώσατε είστε πολύ μεγάλη προσωπική μάχη. Αυτή είναι η αλήθεια. Όχι. Αυτή είναι η αλήθεια. Μισό λεπτάκι να δούμε και το πλαίσιο της μάχης. Γιώργο Βλάχο, και σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Που ξέρει και γεννάει, συνεχίζει να γεννάει. Έχουμε φτιάξει εκπληκτικά στελέχη. Ακόμα δεν έχουν τη δημοσιότητα. Δεν τους καλούν. Καλούν, ξέρω εγώ, μόνο εμένα. Αλλά τα στελέχη τα έχω. Έχω πολύ καλύτερα στελέχη από αυτά τα οποία απεφάσισαν να γίνουν, πώς το λένε, να κινηθούν ως γονιπετοί στη Μέρκελ. Εσείς. Διαφωνώ. Μπορείτε τώρα, να επιβιώσετε μέσα σε αυτή την πόλωση που όπως είδαμε σήμερα υπάρχει μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, μπορείτε να επιβιώσετε πολιτικά και με τι σύνθημα. Έχω μια επιχειρηματολογία. Σήμερα το σύνολο του πολιτικού κόσμου, δεν μ' άρεσε τώρα με αγκλήφι, αν πάση περιπτώσει χαϊδεύει τον Τσίπρα. Ο κύριος Καμένος έχει δηλώσει είναι ο δίπολος. Ο κύριος Δωράκης θα συνδεθεί μεθαύριο μαζί του και το βλέπει έτσι αλλιώς. Ο Δημάρα αφομοιώνεται, ή κάποιο, ή ο πρόεδρός του τουλάχιστον. Το Πασόκ δια του Σκανδαλίδη αλλά και του Βενιζέλου κλείνει μάτια και αληθωρίζει προς τα εκεί. Και η Νέα Δημοκρατία έχει ακουστεί ότι αν χρειαστεί θα γίνει ο μεγάλος συμβιβασμός. Ο μόνος που είμαι σταθερά απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ είμαι εγώ. Ο μόνος που φωνάζω. Όχι, θα είναι καταστροφή. Όχι για το αυτό γιατί το οποίο επικαλεστήκατε πριν από λίγο για τον ενδεχόμενο εμφύλιο που δεν πετιέται εύκολα. Γιατί είναι απόλυτη καταστροφή. Ναι, γιατί. Πρώτον. Και σας ρωτώ, αφού το λέτε έτσι, εάν συμμερίζεστε το επιχείρημα του κυρίου Γεωργιάδη, ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Έλληνες θα βγάλουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό. Θα πρέπει να διάσουν τις τράπεζες.
έφυγε στην τελευταία τάξη και δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τα μαθήματα. Αν έμενε, δεν τα ήξερε πώς το λένε. Αυτό λέγεται έτσι πώς το είπε. Αλλά. Εγώ ερωτώ τους τηλεθεατές σας, ευθέως, κοιτάζοντας στα μάτια. Υπάρχει ένας ανάμεσά σας, ένας, που να πιστεύει με την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ θα αυξηθούν οι καταθέσεις? Δηλαδή είναι 165 δισεκατομμύρια. Θα γίνουν 200, εάν υπάρχει ένας συμπεριλαμβανομένο και του Τσίπρα να βγει και να το πει. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε μια δυνατή δημοσιογραφική ομάδα. Λοιπόν, επειδή εγώ θέλω να αφήνω τίποτα να προσπερνάει, Τσίπρας, εκκλήσεις, φόξα, τιμή, σε Άρη Βελουχιώτη, Μπελογιάννη, τον Πέτρουλα τότε και τον Λαμπράκη. Για να δούμε. ...των χιλιάδων αγωνιστών που βρέθηκαν στις φυλακές και στα ξερονήσια προκειμένου να αγωνιστούν για τη δημοκρατία και τη λευτεριά σε αυτόν τον τόπο. Τα κατορθώματα των ηρωικών μορφών του λαού μας, όπως του Άρη, του Μπελογιάννη, του Πέτρουλα, του Λαμπράκη. Ηρωικές μορφές. Ο Βελουχιώτης, ο Μπελογιάννης. Δεν πάω στους νεότερους. Ηρωικές μορφές. Αυτά πιστεύουν, κυρίες και κύριοι. Επομένως, όσοι από εσάς ομνύεται εις τον Άρη Βελουχιώτη, μαζί του. Στον Μπελογιάννη, που ποιος εξετέλεσε, ποιος είπε το κουμπάκι πατήστο, ποιος. Ο πλαστήρας το είπε. Ο πλαστήρας. Εκτός και αν ο πλαστήρας είναι ακροδεξιός και φασίστας και ο πλαστήρας. Ο Άρης Βελουχιώτης. Να θυμίσει κανείς στον κύριο Τσίπρα που είναι πολύ μικρός ότι τι έλεγε ο Γιώργος Παπαδρέου εκείνη την εποχή. Ας πάει κάτω στην πηγάδα να δει τι κόσμος είναι θαμμένος. Έχω τρεις μπαρμπάδες μου εκεί μέσα. Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Δεν αλλάζει, όπως δεν αλλάζει και κοινοτροπία. Ο κομμουνιστής είναι ο κομμουνιστής. Αυθεντικός ή γυαλατζή. Περί αυτού μιλάμε. Και κάποιοι δεν έχουν καταλάβει. Και ο κόσμος Τσίπρας. Όταν θα έρθει, θα είναι αργά. Δεν ξέρω εγώ αν θα μπορώ να σας λέω τότε να τα έλεγα, αλλά ας υπάρχουν αυτά. Ας υπάρχουν αυτά. Γιατί και αυτό μπορεί να συμβεί, κυρίες και κύριοι. Ακόμα και αυτό.